Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί, κατά πανηγυρικών τρόπων θα πει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του: «Νιν είδε Χριστός εγίγερτε εκ νεκρών απαρχήτων και κοιμημένων εγέρετο». Νιν τώρα δα, τώρα πια. Ο Χριστός ανεστήθη από τους νεκρούς. Απαρχή. Θα πει απαρχή, ο πρώτος που ξεκινάει. Η απαρχή, το ξεκίνημα, τα πρωτόλια των γεκοιμημένων που θα αναστηθούν. Είναι ο πρώτος και ακολουθούν οι άλλοι. Οι άνθρωποι, οι πάντες. Και εν συνεχεία ο Απόστολος δίδει εις την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του 15 κεφάλαιο, κόμμα 20 έως 26 το αιτιολογικό διάγραμμα και του θανάτου και της ζωής. Ακούσατε. Είναι μεγαλειώδης. Δηλαδή θα λέγαμε η θεολογία του θανάτου και η θεολογία της Αναστάσεως. Μέσα σε 5 γραμμές. Επειδή γαρ διανθρώπου ο θάνατος και διανθρώπου Ανάστασης νεκρών. Ως περγάρεν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσιν, ούτω και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται. Έκαστος δε εν το ιδίο τάγματι. Απαρχή Χριστός, έπειτα η Χριστού, εν την παρουσία αυτού, ήτα το τέλος. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Τι ωραίο. Με απλά λιτά λόγια ολόκληρο το διάγραμμα της θεολογίας, σας είπα, θανάτου και ζωής. Όπως λέγει, πώς μπήκε ο θάνατος στον κόσμο? Δι' ενός ανθρώπου. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Αδάμ. «Εν ημέρα φάγεστε, θανάτου αποφανείστε», είπε ο Θεός. Επειδή παρέβησαν την εντολή του Θεού, μπήκε ο θάνατος εις την ζωή. Μπήκε ο θάνατος εις τον κόσμο. Εισήχθη. Έτσι λοιπόν, ο θάνατος εισήχθη στο ανθρώπινο γένος δι' ενός ανθρώπου, του Αδάμ. Πεθαίνομαι γιατί πέθανε ο Αδάμ. Και πέθανε ο Αδάμ γιατί παρέβη την εντολή του Θεού. Κατά παρόμοιον τρόπον και δι' ενός ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Ποιος είναι αυτός ο ένας άνθρωπος που θα μας δώσει την Ανάσταση των νεκρών? Ο Ιησούς Χριστός, ο νέος Αδάμ. Ο πρώτος, ο αντιπροσωπευτικός του θανάτου. Ο δεύτερος, ο αντιπροσωπευτικός της Αναστάσεως και της ζωής. Όπως λοιπόν έγινε ο θάνατος με τον πρώτον, έτσι με τον δεύτερον γίνεται η Ανάσταση. Ο πρώτος παρέβη, πέθανε. Ο δεύτερος υπήκουσε στο θέλημα του Πατρός, ανεστήθη και θα αναστηθούμε και εμείς. Όπως λοιπόν εις τον Χριστόν, όπως λοιπόν εις τον Αδάμ όλοι πεθαίνουμε, έτσι εις τον Χριστόν όλοι θα ζωοποιηθούμε. Έκαστος εν το ιδίο τάγματι. Ποια είναι αυτά τα τάγματα? Είναι δύο. Είναι η ευσεβής και η ασεβής. Έκαστος εν το ιδίο τάγματι. Είναι η ανάσταση εις ζωήν και η ανάσταση εις κρίσιν. Σ' άλλα σημεία ο Απόστολος ομιλεί πιο σαφέστερα. Λέει εμείς οι νεκροί, οι εν κυρίω νεκροί θα αναστηθούν πρώτοι. Και θα περιληφθούμε εμείς που θα ζούμε, θα το δούμε αυτά περισσότερο γιατί θα μου πείτε, και εκείνοι που θα ζουν τότε, θα το δούμε όμως στον οικείον τόπον. Θα αρπαχθούμε νεφέλες προς υπάντηση του Κυρίου. Δεν τον ενδιαφέρει παρακάτω ότι θα γίνουν μια αμαρτωλή. Ομιλεί στους Κορινθίους, συγγνώμη, ομιλεί στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι είναι οι Άγιοι, διότι χριστιανός θα πει Άγιος. Και ομιλεί λοιπόν δια τους Αγίους, ότι οι Άγιοι θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Δεν ενδιαφέρεται για τους παρακάτω. Τίποτα καθόλου. Γι' αυτό εδώ λέει απλώς έκαστος εν το ιδίο τάγματι. Και λέγει στη συνέχεια, απαρχή Χριστός. Η απαρχή ο Χριστός. Έπειτα η Χριστού. Έπειτα αυτοί που ανήκουν στον Χριστόν. Εν τη παρουσία αυτού, όταν θα παρουσιαστεί. Πότε? Κατά τη Δευτέρα του παρουσία. Ήτα το τέλος. Ώστε λοιπόν θα είναι η τελευταία πράξη της ιστορίας η Ανάσταση των νεκρών. Ήτα έπειτα το τέλος. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Πολλοί εχθροί απειλούν τον άνθρωπον. Και οι δαίμονες και οι αρρώστιες και τούτα και εκείνα. Πολλοί εχθροί.
τελευταίος εχθρός που θα νικηθεί είναι ο θάνατος. Αλλά η πεποίθηση, αγαπητοί μου, περί της Αναστάσεως των νεκρών πάντοτε υπήρχε και εις την Εκκλησία. Όταν ο Απόστολος Παύλος ομιλεί περί 500 αυτοπτών μαρτύρων της Αναστάσεως του Χριστού και τους παραπέμπει τους Κορινθίους εις αυτούς εκ των οποίων οι πλείονες μένουσι, οι πιο πολλοί ζουν, Α Κορινθίους 15,1, και επ' αυτών των μαρτύρων στηρίζει τη μεγάλη αλήθεια περί της Αναστάσεως των νεκρών, τούτο σημαίνει ότι η παράδοση της Εκκλησίας θεωρείται, εθεώρει πάντοτε ως δόγμα θεμελιώδες πίστεως την Ανάσταση των νεκρών. Θεμελιώδες δόγμα. Εάν βγάλεις αυτό, τότε και το άλλο της Αναστάσεως του Χριστού είναι ανώφελο. Γιατί να πανηγυρίσω ότι ο Χριστός αναστήθη? Εγώ θα αναστηθώ. Εάν εγώ θα αναστηθώ εκ της Αναστάσεως του Χριστού, τότε θα χειροκροτήσω τον Χριστόν. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κάτι που λέγεται σε ανθρώπους, αλλά κατά άνθρωπον το λέγει. Βλέπει αυτά που μας χάρισε ο Χριστός και του λέει: «Έβγε Ιησού, μπράβο Ιησού». Τότε θα πω: «Ιησού, σε χειροκροτώ». Γιατί? Γιατί και εγώ θα αναστηθώ. Αν εσύ αναστήθεις, το έκανες για τον εαυτό σου. Θα έλεγαμε: «Αν εγώ δεν θα αναστηθώ, τι αξία έχει να πω Χριστός Ανέστη? Τι αξία έχει να γιορτάσω το Πάσχα? Τι αξία έχουν όλα αυτά τα οποία τόσο πανηγυρικώς θα παρουσιάσουμε, εάν δεν νικήθηκε ο έσχατος εχθρός, ο θάνατος?» Αυτόν πανηγυρίζουμε, αυτό πανηγυρίζουμε, τον θάνατον του θανάτου, τη νίκη κατά του θανάτου.